Κύριε Καραβάκη, είπατε ότι είστε μέχρι το τέλη 19, αρχές του 20 στην κοινοπραξία διευθυντής. Μάλιστα. Γιατί αποχωρήσατε? Σας είπα και προηγούμενα τη σχέση μου 30 χρόνια τώρα με τον κύριο Κούτρα που ήταν CEO, διευθύνων σύμβουλος, ναι, του Άκτορα, και ο οποίος αποχώρησε μετά τις εξελίξεις τον Ιούλιο του 2018 στο μετοχικό κεφάλαιο στην Ελάκτορ. Ανάλαβαν άλλα στελέχη, επιχειρηματίες ως επιτοπλίστων. Μάλιστα. Παρέμεινα για κάποιο διάστημα για να στηρίξω τους συναδέλφους μηχανικούς που λειτουργούσαν κάτω από τη δικιά μου ομπρέλα, κάτω από τη δικιά μου, όχι προστασία, καθοδήγηση, όσο γινόταν. Η 717 έχει όντως ολοκληρωθεί και παραδοθεί, γνωρίζετε? Από ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, αλλά έχω ακούσει και δεν το αμφισβητώ ότι έχει γίνει η διοικητική παράδοση προς χρήση. Αν έχετε και βέβαιος περάτος, νομίζω ότι είπαν και βεβαίως περάτωσης οι κύριοι της ΕΡΓΟΣΕ. Για να δούμε λίγο την 717 λοιπόν. Αυτή μετά από αρκετά χρόνια μελέτης υπογράφηκε το 2014. Και προκύπτει ότι λίγο διάστημα μετά, χωρίς να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά οι εργασίες υλοποίησης, η ανάδοχος κοινοπραξία, δηλαδή το μη Άλστρομ, έγινε μια σειρά ζητήματα. Ότι δεν μπορεί να προχωρήσει το έργο για μια σειρά λόγους. Πόσο είναι λογικό αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έχει υπογραφεί μια σύμβαση, λογικά θα έχετε μελετήσει το φάκελο, το τι περιέχει, το ποια είναι η κατάσταση υφιστάμενη. Είναι δυνατόν να έχει πέσει τόσο πολύ έξω η κοινοπραξία που να λέει άλλα μου είπατε, άλλα υπάρχουν, άλλα πρέπει να κάνουμε? Να σας απαντήσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εν μέρη είναι έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς το σύνολο. Εμείς ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, από την πρώτη μέρα σας είπα παράδοση πόσων σταθμών, 17 σταθμών μέχρι το τέλος του 16. Και συνεχίσαμε και δουλεύαμε και σε όλους τους σταθμούς. Δεν είχαμε σταματήσει. Καλό διαβάζαμε μέχρι το 18. Από εκεί και πέρα, ένα έργο που το εκτελείς στο σπίτι του αλλού, πρέπει να έχεις την άδεια να μπεις να δουλέψεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλουμε αιτήσεις αδειοδότησης στην ΕΡΓΟΣΕ, να αντακοινοποιήσει τον ΟΣΕ και να μας πει αν μπορεί ή όχι. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επί ένα χρόνο καθυστερήσαμε να μπούμε στη Θήβα, γιατί ήταν η περίοδος με τον ΤΑΠ που έπρεπε να μεταφερθούν τα σωληνάδικα από τη Θήσβη με συγκεκριμένα δρομολόγια ένα ή δύο την ημέρα. Και μας είχαν πει, ξεχάστε το, έχει αναλάβει η Τρενοσέ να μεταφέρει αυτό, το έχει κάνει αυτό το συμβόλαιο, να μεταφέρει αυτές τις σωλήνες στη Θεσσαλονίκη. Τι θα πούμε, όχι, κόφτε το λαιμό σας, αφού δεν θέλει ο κύριος του σιδηροδρόμου να μας δώσει τη δυνατότητα να δουλέψουμε, τι μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο? Αναγκαστικά πειθαρχήσαμε. Βέβαια, κυλήσαν οι χρόνοι. Και έχω και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα να σας πω, οπότε χρειάζεται. Στο πόρισμα της Επιτροπής του κυρίου Γεραπετρίτη, αυτή την Επιτροπή πόρισε η κυβέρνηση μετά το έγκλημα στα Τέμπη, αναφέρεται και στη Σύμβαση 717. Ανάμεσα αυτό στη σελίδα 131 υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα θέλαμε μια διευκρίνηση. Στην πορεία, λέει, εκτέλεση της σύμβασης φαίνεται ότι προέκυψαν διαφωνίες μεταξύ των συμπρατουσών δύο εταιρεών της κοινοπραξίας σε σχέση με την επιλογή των υλικών ανάταξης και την υπογραφή των μελετών εφαρμογής. Έτσι έχουμε κάποιες μελέτες στα υποεκκίνηση έργα υπογράφει από άλλη ελληνική εταιρεία για το τμήμα Χαρνέινο, η εταιρεία 3K, KKKK το ονομάζει. Και όχι μία από τις δύο εταιρείες της κοινοπραξίας που διαθέτει το ρόλο του δανειοπάροχου εμπειρίας με βάση τη σύμβαση. Ισχύει αυτό το πράγμα και γιατί ο λόγος συνέβη? Δεν ξέρω με ποια κριτήρια η Επιτροπή Γεραπετρίτη και σε ποιους απευθύνθηκε και έγραψε αυτό το κείμενο. Σαφώς δεν νομίζω ότι απευθύνθηκε στα επίσημα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, γιατί η ΕΡΓΟΣΕ, άμα θέλετε να διαβάσω, έχει προσφύγει στο ηλεκτρικό συνέδριο
εναντίον της απόφασης της ΕΔΕΛ και λέει αυτό ακριβώς που σας είπα εγώ προηγουμένως. Με βάση τη 36-69 δεν έχει καμία υποχρέωση να εκτελέσει έργο ούτε να κάνει μελέτες στο δανείο πάροχος. Στην Ελλάδα μελέτες, στην Ελλάδα επαναλαμβάνω, οι ελληνικές εταιρείες τις αναθέτουν σε εταιρείες μελετητικές που έχουν τα ανάλογα προσόντα. Δηλαδή αυτό είναι μια σύνηθη πρακτική. Οι ξένες, όχι πρακτική, είναι... Μια σύνηθη, είναι το τυπικό, αυτό που ισχύει. Οι ξένες εταιρείες, το παράδοξο είναι ότι οι ξένες εταιρείες που δουλεύουν στην Ελλάδα μπορούν να απογράφουν μόνες τους. Αυτό δεν το κρίνω εγώ, το λέω απλώς σαν... Αλλά εμείς, και ξαναπαντώ έμεσα στην κυρία Αποστολάκη παρότι δεν είναι παρούσα, ότι εμείς δεν μπορούσαμε να αναθέσουμε σε άλλον εκτός από αυτούς που ορίζονται από τον κανονισμό, από την νομοθεσία μελετών δημοσίων έργων. Αυτό. Οπότε, με βάση την νομοθεσία μελετών δημοσίων έργων, αναθέσατε τις συγκεκριμένες μελέτες σε εταιρεία που προβλέπονταν. Ναι, κατηγορίες συγκεκριμένες ή ταμή μελέτες. Δεν υπάρχουν κατηγορίες άλλου τύπου ή ταμή μελέτες. Έτσι λέγονται. Και αυτές είναι όλες ξένες οι εταιρείες μελετών. Όχι, όχι, όχι. Είναι ελληνικές εταιρείες μελετών, λέω. Και μάλιστα να σας πω ένα παράδειγμα, στο ανταγωνιστικό διάλογο, αυτά τα περίφημα πόσα δις που εξαγγέλθηκαν και επειδή το παρακολούθησα από μετά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των σχημάτων ήταν να έχουν μαζί τους μελετητικές εταιρείες αντίστοιχου πτυχίου. Ελληνικές, όχι ελληνικές, μάλλον ελληνικές. Μέδρα την Ελλάδα. Για να μην παρεξηγηθώ. Μέδρα την Ελλάδα. Όχι μέδρα την Ελλάδα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Ναι. Μπορεί να φέρεις κάποιο οίκο συγκεκριμένο, είναι άλλο καπέλο. Δεν είμαστε σοβινιστές, αλλά η ελληνική νομοθεσία λέει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό ακολουθήσαμε. Αναφερθήκατε και πριν για την υπόθεση ότι μια σειρά ζητήματα ενδεχομένως και ιδιαίτερα με τον κύριο Κατσιούλη να υπάρχουν και ιδιωτελείς συμφέροντα, ενδεχομένως να υπάρχουν ιδιωτελείς συμφέροντα. Να διορθώσω, συγγνώμη κύριε Καναθά. Ναι. Είπα ότι εγώ δεν έχω αποδείξει για κάτι τέτοιο. Εσείς δεν έχετε αποδείξει για κάτι τέτοιο. Με ρώτησαν προηγουμένως οι κύριοι συναδελφοί σας. Απάντησα ότι εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, μόνο το ξέρω. Ναι. Υπάρχουν, με βάση την εμπειρία που έχετε, είπατε ότι έχετε αναλάβει αρκετά έργα του ΟΣΕ. Μέσα στην ΕργοΣΕ υπάρχουν άλλα στελέχη που να εξυπηρετούν αντίστοιχα συμφέροντα άλλων ενδεχόμενα ανταγωνιστικών επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να, ακόμα και, και να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε. Εγώ θα πω τώρα αυτή τη στιγμή ότι ο ΤΑΔΕ είναι κολλητός με την ΤΑΔΕ εταιρεία. Γενικά, αν σας έχει γίνει μια τέτοια εντύπωση από την τόσα όχι, χρόνια όχι, δεν μπορώ, επαφής δεν μπορώ με να την ΕργοΣΕ. Δεν μπορώ. Είναι επιστήμονες συνάδελφοι, τιμώ το έργο τους και σέβομαι την δουλειά τους. Τότε, για πέστε μας, γιατί όλες οι συμβάσεις, εκτός από την 717 και οι προηγούμενες, για το ETCS, για το GSMR, οι οποίες υπογράφησαν από το 2005 και μετά, έγιναν με βάση με μια λογική τιματικά, δηλαδή, να δίνονται αυτές οι συμβάσεις. Να σπάνε, δηλαδή. Για ποιο λόγο υπήρξε μια τέτοια επιλογή. Αυτό έχει να κάνει με τις χρηματοδοτήσεις που παίρνει η ΕργοΣΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όλα αυτά χωρίς συμμετοχή σε χρηματοδότηση ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν ποτέ. Από λεφτά που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Τώρα να σας πω κάτι για να μην έγινε καμία παρανόηση. Η υποχρέωση της 717 ήταν να φτιάξει το σύστημα σηματοδότησης. Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με το TCS. Ίσα-ίσα, επειδή ακριβώς το TCS, στο ίδιο καλώδιο φορέα, αν το πούμε έτσι, που έπρεπε να δουλέψουν, έβαζε και εκείνη καλώδια. Άρα με το συνάντησε αδέλφους που υλοποιούσαν το TCS, άλλης εταιρείας, άλλης κοινοπραξίας, είχαμε άριστη σχέση, εννοούμασταν. Και μας λέγανε πολλές φορές κάτι υπομονή, παιδιά, γιατί εμείς ρίχαμε και μπετό για να τα προστατεύσουμε. Μην ρίξετε σήμερα, δεν προλαβαίνω να βάλω το καλώδιο. Αύριο μπορεί να ρίξετε. Δεν υπήρχε αγαστή συνεργασία με τις άλλες συνοπραξίες. Και ήταν και υποχρέωση βάσει της σύμβασης να συνεργαστούμε. Το έλεγαν κανονικά οι όροι της σύμβασης. Επειδή είστε ένας έμπειρος μηχανικός,
Λέει η ίδια η, του Γεραπετρίτη και η Επιτροπή ότι από το 1996 έως το 2001 έγιναν 15 συνολικές συμβάσεις, διαφορετικές συμβάσεις, συνολικού κόστους 250 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτές οι συμβάσεις, 15 διαφορετικές, τόσο υψηλού κόστους, ήταν δυνατόν το 2000, μετά από 10 χρόνια επί της ουσίας, αν και πολλές από αυτές δεν είχαν καν υλοποιηθεί μέχρι που ξεκίνησε η δικιά σας εργολαβία, η δικιά σας σύμβαση, να χρειάζονται τόσο πολλά χρήματα για να μπορέσουν να αναταχθούν. Δηλαδή είναι τόσο γρήγορη η φθορά που υπάρχει, τόσο γρήγορη τεχνολογική εξέλιξη που μέσα σε 10 χρόνια ή σε 5 πρέπει να αλλάξουν πάλι από την αρχή τα συστήματα. Για τις συγκεκριμένες συμβάσεις, υποθέτω ότι τι έχει στο μυαλό της Επιτροπή, δεν έχω αποδείξεις, δεν ξέρω αν μιλάει για τις συμβάσεις του ΟΣΕ. Μάλλον για τις συμβάσεις του ΟΣΕ μιλάει. Ναι, όχι της ΕΡΓΟΣΕ. ΕΡΓΟΣΕ από το 96, η ΕΡΓΟΣΕ το 96 δημιουργήθηκε. Ναι, κάπου εκεί. Ναι. Της ΕΡΓΟΣΕ, μιλάτε για τις ΕΡΓΟΣΕ. Για τις ΕΡΓΟΣΕ, συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ. Συμβάσεις της ΕΡΓΟΣΕ μπορεί να είναι και προμήθεια ασχήρων. Για να πιάσουμε τους στόχους του απορρόφησης, κάναμε για έργα που θα γινόντουσαν μετά από 3, 4 ή 5 χρόνια, κάναμε, ξέρω εγώ, μια προμήθεια, υπήρχε μια πρακτική προμήθεια ασχήρων σε χωράφια που θα βρίσκε ο προμηθευτής και μέναν εκεί για 7-8 χρόνια μέχρι να γίνει το έργο. Η προμήθεια γραμμών. Μιλάμε για εκατομμύρια λεφτά, όλα εισαγόμενα για τις γραμμές. Η προμήθεια αστρωτήρων. Υπήρχαν λοιπόν, όπως και σε συμβάσεις που έχω υλοποιήσει εγώ στα πλαίσια της ΕΚ35, μας λέγανε εμείς έχουμε αυτά προμηθευτεί από τα έργα. Άρα δεν λέει τίποτα πάντα ότι έχουμε και τις κατασκευές. Το τι βγαίνει από προμήθειες μπαίνει σαν budget στην υλοποίηση. Μια σειρά συστήματα όμως φωτοσήμανσης, τηλεδιοίκηση είχαν κατασταθεί λίγα χρόνια νωρίτερα. Πώς είναι δυνατόν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να απαξιωθούν συνολικά όλα αυτά? Υπήρχε κάποιο πρόβλημα στις προδιαγραφές? Υπήρχε ζήτημα συντήρησης λοιπόν των συστημάτων αυτών με αποτέλεσμα να απαξιωθούν πολύ γρήγορα και να χρειαστεί να ξαναγίνουν νέες συμβάσεις για την αντικατάστασή τους? Ποια ήταν τα ζητήματα λοιπόν? Ήταν τεχνικά ξεπερασμένα αυτά τα οποία βάζαμε? Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο ότι ήταν τεχνικά ξεπερασμένα. Για εκείνη την εποχή πιστεύω ότι ήταν αξιόλογο τα στιγμή. Για εκείνη την εποχή βέβαια η ιστορία προχωράει. Βλέπετε τα κινητά, είχαμε κάτι θηρία παλιά, τώρα προχωράνε και φθηνένουν. Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για επενδύσεις των χιλίων ευρώ. Μιλάμε για επενδύσεις μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων, ίσως και δισεκατομμυρίων, για ένα έργο το οποίο θα είναι έργο 20ετίας, 30ετίας. Δεν μπορεί μέσα σε 5 χρόνια να αλλάξει πάλι τα συστήματα ξανά από την αρχή. Τα συστήματα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το τηλέφωνο, το κινητό με το σύστημα το ETCS, για να πεις ότι μετά από ένα χρόνο θα το αντικαταστήσω. Το σύστημα της ΙΕΣ, να σας ενημερώσω, ότι έχει και level. Το ξέρω, το γνωρίζω. Το επόμενο level, δεν ξέρω αν είναι... Το γιατί πήγαμε στο ένα και δεν έχουν πάει σε πιο ανεβασμένο. Δεν είναι σίγουρο ότι θα συνεργάζονται απόλυτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά ξέρω αυτό που σας λέω τώρα. Μην αποκλείεται οτιδήποτε. Τις προδιαγραφές τις βγάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Από αυτή την άποψη, επειδή υπέξαν όλα αυτά, εσάς δεν σας κάνει εντύπωση για το συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο έχετε αναφερθεί αρκετές φορές να παραμένει σε θέση ευθύνης κάτω από όλες τις διοικήσεις της Τρενοσέ και κάτω από όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε? Σε όλους έκανε εντύπωση. Της ΕΡΓΟΣΕ μιλάτε. Ναι. Σε όλους έκανε αυτό εντύπωση. Πιθανόν, δεν ξέρω, δεύτερες σκέψεις ή κάτι άλλο είχαν στο μυαλό τους οι διευθύνοντες ή οι διοικήσεις και γι' αυτό δεν πήραν κάποια μέτρα. Δεν μπορώ να πω εγώ. Αυτός είναι προβληματισμός όλων όσων έχουν άμεση ή έμεση σχέση με την ΕΡΓΟΣΕ. Βεβαίως, ως διευθύνων σύμβουλος κοινοπραξίας. Διευθυντής, όχι διευθύνων σύμβουλος. Διευθυντής, συγγνώμη, ναι. Διευθυντής
κοινοπραξίας. Εντάξει, λογικό είναι ότι τα συμφέροντα της εταιρείας θα υπερασπιστείτε. Αλλά εδώ στο πόρισμα της Επιτροπής λέει ότι τα σιδηροδρομικά έργα αποτέλεσαν πεδίο έντονο ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων εργολάβων, κατασκευαστών, προμηθευτών, συνήθως αλλοδαπών. Οι προδιαγραφές ήταν συχνά διαφορετικές από το ένα τμήμα κάποιων χιλιόμετρων ως το επόμενο επίσης κάποιων χιλιόμετρων, με συνέπεια ασυμβατότητες μεταξύ τμήματων ενός ενιαίου κατά τα άλλα έργου. Αυτό έχει πέσει στην αντίληψή σας, ισχύει αυτή η διαπίστωση που κάνουν οι εμπειρογνώμονες? Αυτή η διαπίστωση έχει να κάνει με το τμήματα όπως ήταν κομμένα το δίκτυο. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ότι Θωρέα Δομοκός, η νέα γραμμή που περνάει το τρένο κάτω από τη δίδυμη σύραγγα Γαλλιδρόμου, 9 χιλιόμετρων κάθε μία. Τη δίδυμη σύραγγα Όρθριος, 7 χιλιόμετρα κάθε μία. Πολλές άλλες μικρότερες, μεγάλες γέφυρες, τη μεγάλη συνδρομική γέφυρα της Εκάρας, έτσι λέγεται, που είναι μεγαλύτερη των Βαλκανίων και τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, που είχα τη τιμή να είμαι διευθυντής κοινοπραξίας σε τέτοια μεγάλα τεχνικά έργα. Είναι λογικό το σύστημα σηματοδότησης που υλοποιήθηκε να είναι το πιο σύγχρονο, το πλέον σύγχρονο. Το πλέον σύγχρονο. Παρ' όλα αυτά όμως, στο σταθμό της Θωρέας και του Λιανοκλαδίου έχω γίνει άνω των 10 παραβιάσεων και τουλάχιστον 3 εκτροχιασμοί παραβιάσεων αλλαγών. Και τουλάχιστον 3 εκτροχιασμοί. Ευτυχώς που οι ταχύτητες ήταν μικρές και δεν είχαν παραπάνω θύματα. Με εκπαιδευμένο προσωπικό, με τηλεδιοίκηση, με χειρισμούς τους πλέον σύγχρονους. Και όμως γίνανε αυτά. Τα σύστημα λοιπόν που υλοποιήθηκε, για να ξαναγυρίσω στο προηγούμενο ερώτημά σας, στο ότι Θωρέα Δομοκός, αφού ήταν το πλέον σύγχρονο, έπρεπε με κάποιο τρόπο να συνεργαστεί με το προηγούμενης 15ετία σύστημα. Υπάρχουν τα λεγόμενα interfaces. Αυτό μπορούσε να γίνει υπό κάποιες προϋποθέσεις. Συνήθως γινόταν. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει. Δεν μπορεί όλο το δίκτυο 700 χιλιόμετρα, σε οποιαδήποτε κράτος του κόσμου να πάτε, οι σηματοδοτήσεις, ειδικά δυτικά κράτη μιλάω τώρα, ειδικά που έχουν χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύου, δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο όλα τα τμήματα. Άλλα είναι τελευταίες δεκαετίας, όπου να βρω σηματοδότηση, λέω, άλλα είναι 25ετίας. Και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, και πάντα βρίσκεται, να συνεργάζεται το ένα με το άλλο. Και όταν δεν συνεργάζονται, οι τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας του συγκεκριμένου κράτους βρίσκουν τον τρόπο να γίνεται με ασφάλεια. Και έτσι γίνεται και στην Ελλάδα. Μην απαξιώνουμε τους Έλληνες επιστήμονες που είναι στο τμήμα κυκλοφορίας του ΟΣΕ. Κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Μα ένα τόσο μικρό επί της ουσίας δίκτυο να χρειάζεται να αναταχθεί και να έχει σύγχρονα συστήματα που δεν τα είχε μέχρι το 23, να χρειάζεται τόσα πολλά εκατομμύρια και να είναι κατακρεουργημένο σε μικρά τμήματα, έχει λογική. Δεν μιλάμε τώρα για ένα δίκτυο στη Γαλλία που είναι χιλιάδων χιλιόμετρων, το πράγμα μιλάμε για 500 χιλιόμετρα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, το βασικό. Πώς είναι δυνατόν να σπάει σε τόσα πολλά κομμάτια? Σας εξήγησα. Αν δεν σχετίζεται με ανταγωνισμούς συμφερόντων επιχειρηματικών. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό με σιγουριά. Σαφώς στον καπιταλισμό ζούμε. Οι εταιρείες θέλουν το μέγιστο κέρδος. Αυτό είναι νόμος του καπιταλιστικού συστήματος. Και σε βάρος των ανθρώπινων της ασφάλειας. Δεν μπορώ να πω. Ίσα-ίσα, τα συστήματα αυτά είναι υπέρ της ασφάλειας. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν σχέση με τις ανθρώπινες ζωές. Ναι, θα ολοκληρώσω τώρα σε λίγο. Απλό να πω το ότι σε αυτό που είπατε, επειδή το ελληνικό κράτος, η Εργοσέ τέλος πάντων, γιατί μιλάμε την Εργοσέ, έβρισε κονδύλια αριθμητικά συνήθως, 50 εκατομμύρια, λέω ένα τυχαίο, ή 30 εκατομμύρια, τέτοια τάξη μέγεθους. Έπρεπε να κάνει ένα έργο συμπιεσμένο σε αυτά τα νούμερα. Και αν δεν βγαίνανε παραπάνω, είχαν τρόπους να τα συμπιέσουν, το πολύ κομμά. Και μετά άντε να το κατασκευάσει μετά όταν βγαίνανε απρόβλεπτα. Παρ' όλα αυτά υπήρχε αυτή η διαδικασία. Αν είχαν άπλετα κονδύλια να μπορέσουν να διαχειριστούν, είμαι σίγουρο ότι δεν θα κάναν τέτοιες σαλαμοποιήσεις. Και κάτι τελευταίο, μια και έχετε εμπειρία.
η σχέση ο σε έργωσε ήταν αρμονική ως θυγατρική, μητρική ή ανταγωνιστική? Εγώ βλέπω ότι υπήρχαν ανταγωνιστικοί, δεν μπορούσε να υπήρχε, γιατί άλλο, άλλο έκανε ο σε, άλλο έργωσε. Από την άποψη όσον αφορά τις μελέτες, τα έργα, την πιστοποίηση των έργων, μετά τις μελέτες. Θεωρώ ότι το σπάσιμο στον ΟΣΕ, με τρενοσέ, με εργοσέ, ανεξάρτητα αν λειτουργήσε υποτίθεται η εξειδίκευση εργοσέ, θα μπορούσε να γίνει η άποψή μου, η προσωπική μου άποψη, λέω, για να ενσωματώσει κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια. Εγώ πιστεύω θα μπορούσε και ο ίδιος ο ΟΣΕ να το κάνει αυτό. Αλλά είναι προσωπική μου άποψη, δεν είμαι πλέον ειδικός. Θα μπορούσε να θα ήταν καλύτερα ελεγχόμενο, γιατί προσέξτε να δείτε τώρα. Εμείς κατασκευάζαμε ένα έργο, το δίναμε στην Εργοσέ και η Εργοσέ πάνε το παραδώσει στον ΟΣΕ. Πολλές φορές αυτή η διαδικασία μπορεί να έκανε και μήνες. Για χι λόγους. Υπήρχαν πολλά στελέχη που ήταν, δούλευαν πότε στην Εργοσέ, μετά πήγαν στον ΟΣΕ και αντιστρόφως. Το μανατζάρισμα αυτή τη διαδικασία, η άποψή μου, και πιστεύω το λύνει, πιθανόν να το λύσει το καινούριο νομοσχέδιο που ακούω ότι έρχεται, να τους μαζέψει όλους σε ένα σύστημα. Ελπίζω να τα καταφέρουν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάρτη, συμπληρωματικά κάποια πράγματα δεν έχει. Περισσότερο να διευκρινίσετε, είπατε κάποια στιγμή ότι τον Οκτώβριο του 2018 ο ΟΣΕ ζήτησε να γίνει παραλαβή στο κομμάτι Δομοκός Λάρισας, ότι είχατε ολοκληρώσει λέτε, και την ανάταξη. Ωστόσο, η παραλαβή αυτή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Για ποιο λόγο? Δεν είμαι υποχρεωμένο να γνωρίζω, μπορώ να υποθέσω, αλλά δεν είμαι. Ήταν τότε η περίοδος που έπρεπε να έχει ο πάροχος, μάλλον μετά, αμέσως μετά, μπήκε πιο ενεργά το θέμα να έχει ο δανειοπάροχος συνυπογράψει τις μελέτες, συνεπικυρώσει τις μελέτες. Και μπορούσε πάλι, κάλλιστα, να παραδοθεί. Γνωρίζετε, επειδή υπάρχει μια τέτοια κατηγορία και για άλλες περιπτώσεις έργων, γνωρίζετε να υπάρχουν έργα που υποτίθεται παραδίδονταν για χρήση στον ΟΣΕ από την Εργοσέ, αλλά στην πραγματικότητα ο ΟΣΕ δεν ήταν σε θέση να κάνει την τελική παραλαβή, γιατί αυτά μπορεί να μην ήταν ολοκληρωμένα, σωστά, δεν είχε εξασφαλιστεί η τεχνική αρτιότητά τους, ξέρετε. Θα σας πω ακριβώς. Όταν γίνεται μια παραλαβή, είτε ενός συνδρομικού έργου, είτε ενός σταθμού, υπάρχουν στελέχη του αναδόχου, της ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Και συνήθως ο ΟΣΕ και καλά κάνει, ζητάει να είναι όλα στην εντέλεια. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, ο ΟΣΕ όταν παραλαμβάνει ένα δίκτυο, πλέον έχει την ευθύνη του δικτύου. Δηλαδή, μάλιστα, για να μπει εκπρόσωπος του αναδόχου, παρότι έχει την ευθύνη της συντήρησης, για 3 χρόνια συνήθως ή 2 χρόνια λόγω της σύμβασης, πρέπει να ζητήσει άδεια από τον ΟΣΕ. Λοιπόν, και όταν τελειώσει η περίοδος συντήρησης, απόλυτα την ευθύνη των συντηρήσεων την έχει ο ΟΣΕ, ο χρήστης του δικτύου. Ναι, πριν φτάσουμε στην περίοδο της συντήρησης, άρα λέτε ότι όλα θα έπρεπε να λειτουργούν να τέλεια. Είναι στην εντέλεια. Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που δεν λειτουργούν στην εντέλεια και γι' αυτό δεν παραλαμβάνονται τα έργα. Τώρα τι να σας πω, αν είχε καεί μια λάμπα σε ένα σταθμό και την πήραν χαμπάρι και την πήραν μετά, τι να σας πω. Αλλά για θέματα λειτουργίας, βασικά της γραμμής, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά, δεν υπήρχε περίπτωση να παραλάβει ο ΣΕ με έμπειρα στελέχη, έμπειρους μηχανικούς, που έχει ένα δίκτυο που είχε προβλήματα. Ποιος θα έχει την ευθύνη εκεί για τη μη τελική παραλαβή του έργου? Ποιος θα έχει την ευθύνη? Αν υπάρχουν την καθυστέρηση εννοείται στη τελική παραλαβή. Τι σημαίνει μη τελική? Ότι μπορεί να παραδίδονται και να μην γίνει καθυστέρηση πολλές φορές και να φεύγουν οι εργολάβοι στην πορεία και να μην... Μισό λεπτό. Μιλάμε για την παράδοση προς χρήση ενός δικτύου. Ναι. Ενός έργου... Η παράδοση προς χρήση μπορεί να γίνει πριν, να γίνει πρώτα παράδοση και μετά. Δεν μπορεί να υπάρξει... Σαφώς. Και έχει γίνει κάτι επανάληψη. Το κομμάτι τη Θωρέα Δομοκός που ήμουν εγώ, κάναμε 5-6 παραδόσεις ανεξάρτητων τμήματων. Ερχόταν στελέχη της Εργοσέ, του ΟΣΕ, γιατί ο χρήστης, δηλαδή ο ΟΣΕ, ήθελε να παραλάβει για να περάσουν τα τρένα γρήγορα, να μειώσουν τις ταχύτητες αποστάσεις. Παραδίδονταν κομμάτια και το έργο δεν είχε τελειώσει. Βέβαια, την ευθύνη βλαβών
σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα των εκτροχιασμών στο Λιανοκλάδι, ιδιαίτερα και στο Δομοκό. Την ευθύνη αποκατάστασης την έχει ο χρήστης. Με την Επιτροπή Βλαβών, όπως είναι με τον Ντάνιελ τώρα για το Δομοκό κλπ. Όταν έχει παραδοθεί την ευθύνη και θα πληρώσει για την αποκατάσταση ο χρήστης. Γίνεται πρωτόκολλο επιλογής, πρωτόκολλο Βλαβών, το άρθρο 58, αν θυμάμαι καλά, γίνει μια διαδικασία, γίνεται μια κοστολόγηση, συμφωνούν, διαφωνούν, το έργο πρέπει να γίνει. Και συνήθως αναντίθεται στον εγκατεστημένο εργολάβο. Παρεπιπτόντως, γιατί δεν απαντήσατε, λέω, όχι ακριβώς στη προηγούμενη ερώτηση που έκανε, νομίζω, ο κ. Καρθανασόπουλος. Το γεγονός ότι τοποθετούνταν διαφορετικά είδη συστημάτων σε διαδοχικά στην Παθέ, αυτό μπορεί να είχε συνέπειες μετά για τη δυνατότητα, για την ενιαία δυνατότητα από τον ΟΣΕ να συντηρηθεί το έργο, άρα και να αύξανε το κόστος συντήρησης του ή να είχε δυσκολίες στη συντήρησή του, το γεγονός ότι δεν ήταν ενιαία τα συστήματα. Άρα και αυτό, για να το πω ολοκληρωμένο, μπορεί να έχει να κάνει με το σκοπό, δηλαδή αυτή του είδους κατάτμιση, όχι απλά τμηματοποίηση γιατί αυτά τα χρήματα υπήρχαν, αλλά και να πηγαίνουν και σε διαφορετικές εταιρείες, με διαφορετικά συστήματα, με διαφορετικές προδιαγραφές. Μπορεί να έχει να κάνει με την πρόθεση να ικανοποιηθούν και διαφορετικά συμφέροντα επιχειρηματικά. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα. Πρέπει να συντηρείται ένα δίκτυο, δεν το συζητάμε. Αλλιώς απαξιώνεται. Αλλιώς κλέβονται, αλλιώς διαλύονται τα συστήματά του. Και οι γραμμές ακόμα, άμα τις παρατήσεις, θα ψάχνουν να τις βρεις μετά. Υπάρχουν περιπτώσεις στο Πελοπόννησο και αλλού που δεν υπάρχουν καν οι γραμμές. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ο ΟΣΕ πρέπει να βρει τα χρήματα, γιατί εκεί είναι η ουσία, να βρει τα χρήματα να βγάλει εργολαβή συντήρησης κάθε συστήματος ή κάθε τμήματος κατασκευής. Εκεί είναι το μέγα πρόβλημα, να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Είναι και δυσκολία ότι ένας τεχνικός, για παράδειγμα, της γραμμής θα πρέπει για το τάδε χιλιόμετρο της γραμμής να ξέρει να χειρίζεται το συγκεκριμένο σύστημα. Υπάρχουν... στο άλλο χιλιόμετρο, άλλο σύστημα. Όχι, δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Έλλειμμα προσωπικού έχουν. Έλλειμμα έμπειρων στελεχών έχουν. Γιατί με το brain drain και με τις διαδικασίες φύγανε οι πιο άξιοι, όχι πιο άξιοι, έχω να υποτιμώ τους συναδέλφους που υπάρχουν τώρα, αρκετοί συνάδελφοι που εκτιμήσαν ότι μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους είχε η εμπειρία τους και την εκπαίδευση που είχαν πληρωμένη από τον ελληνικό λαό στον ΟΣΕ, γιατί περνάγανε από σεμινάρια, περνάγανε από ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα. Αλλά παρόλα αυτά τους έχασε ο σιδηρόδρομος, γιατί υπήρχαν οι πιέσεις να μειωθεί το προσωπικό. Παρόλα αυτά υπάρχουν στα τμήματα του σιδηροδρόμου, σε όλου του δικτύου, υπάρχουν διευθύνσεις εμπειρότατες με όποια προβλήματα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Πώς θα βγουν εργολαβίες συντηρήσεων όλων των πάντων συστημάτων. Οικονομικό και έλλειψη προσωπικού για να μπορούν να τα συντηρούν. Να σας ρωτήσω... Δεν συντηρούνται από τους... επιθεωρούνται από τους ίδιους τους τεχνικούς του ΟΣΕ. Δεν έχει δυνατότητα ο ΟΣΕ. Κάποτε το έκανε γι' αυτό. Κάποτε είχε... Κάποτε το έκανε. Τώρα δεν έχει ούτε για αστείο δυνατότητα να... Σύμφωνη, γνωστό. Είπατε σε ερώτηση που σας κάναμε προηγούμενα ότι δεν μπορείτε να πείτε για στελέχη της Εργοσέ, άλλα στελέχη της Εργοσέ εκτός από τον κύριο Κατσούλη που το υπονοήσατε χωρίς να λέτε ότι μπορείτε να το βεβαιώσετε, που είχαν σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα. Μετά, στη συνέχεια όμως, να μου επιτρέψετε και εμένα με την ίδια αιμονή που περιγράφετε, αναφέρεστε συνεχώς για τη διοίκηση της Εργοσέ ότι είχε αιμονή με τον Άκτορα. Μπορεί είχαν τελικά ή δεν είχαν ανταγωνισμούς και αντιθέσεις που μπορεί να είχαν να κάνουν και με εξυπηρέτηση αντιφατικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Καταρχάς να διευκρινίσω τον κύριο Κατσούλη, δεν είπα ότι είχε εμπλοκή. Λόγω της προηγούμενης θητείας του με την Μπομπαρδιέ, την οικογενειακή, πέστε, ήθελε να δικαιώσει, τις επιλογές που επιλέχθηκαν. Είχε μια αιμονή να μην αλλάξει τίποτα από τον Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχε κάποια άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα, ήταν σαφές. Εντάξει. Δεύτερον, για αυτό που μου λέτε όσον αφορά τις αιμονές του Προέδρου, βασικά αυτού της Εργοσέ, από την περίοδο 15 ως την ημέρα παρετήθηκε, με τον Άκτορα, με τον Κούτρα
Και με τη σχέση που είχε με πιθανόν κάποιες επερωτήσεις που γινόντουσαν με το 2014 για τις παραχωρήσεις, που αρκετά στελέχη του Υπουργείου Πεχοδέ που ήταν δούλευε τότε, είχαν μεγάλο πρόβλημα αυτές τις επερωτήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος πρόεδρος αυτός μέσα σε αυτήν την ιστορία. Δεν λειτουργήσε λοιπόν. Το λέω καθαρά και ας μου κάνει οποιαδήποτε μήνυση. Δεν λειτουργήσε για να ολοκληρωθούν τα έργα. Και επειδή το συνάντησα πάρα πολλές φορές και είχαμε ωραίες συζητήσεις, προσπάθησα και εγώ να πιέσω μόνο από τη μεριά μου, με τον λόγο μου, να προχωρήσει να βοηθήσει το έργο. Επέμεινε σε κάποιες επιλογές. Επέμεινε να ακούει κατά κόρον αυτά που του έλεγε ο Κατσούλης. Δεν επέμεινε. Και όποιοι δεν κάναν τη δουλειά τους, τους άλλαζε. Μια κουβέντα τελευταία. Δεν ήταν βέβαια η αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή τώρα, κοιτάξτε, τοποθετηθήκατε και επιμένετε να λέτε ότι δεν ευθύνεται η έλλειψη συστημάτων ασφαλείας για το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν θα το κρίνετε βέβαια εσείς, το κρίνουν άλλοι αυτό. Και φέρατε ένα πολύ ατυχές παράδειγμα για ένα φανάρι που δεν λειτουργούσε σήμερα το πρωί. Ξέρετε, μπορεί για ένα φανάρι που δεν λειτουργήσε λόγω της βροχής μια μέρα να μην έχει ευθύνη η περιφέρεια για να γίνει ένα ατύχημα, αλλά αν δοθούν εκατομμύρια ευρώ για να σηματοδοτηθεί όλη η Αθήνα και δεν λειτουργούν τα φανάρια, να πιστέψουμε ότι θα έχει ευθύνες για τα δυστυχήματα που θα γίνονται σε καθημερινή βάση. Συμφωνούμε απόλυτα. Το είπα σαν παράδειγμα, επειδή έτυχε να το αντιμετωπίσω σήμερα.